και περνάμε στον επόμενο μιλητή, ο οποίος είναι ο Αλέξανδρος Κοκόλης, ιδρυτής και CEO της SM Wizard. Έχει 15 χρόνια εμπειρία στον χώρο της διαφήμισης και του digital marketing. Και στα επόμενα 10 λεπτά θα αναλύσει γιατί το brand affinity μπορεί να αποτελέσει γερό θεμέλιο για αποτελεσματικό search marketing. Είμαι ο Αλέξανδρος Κοκόλης, ιδρυτής της SM Wizard. Το πλεονέκτημα της SM Wizard είναι ότι συνδυάζει τη γνώση για τις παραδοσιακές αρχές διαφήμισης, καθώς, όπως είπε και ο Ντάνος, από εκεί ξεκίνησα πριν από 15 χρόνια, με το know-how για την ψηφιακή επικοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα θα σας μιλήσω και σήμερα, για το πώς το brand affinity είναι η οικειότητα που έχει το brand με τους καταναλωτές, πώς αυτό μπορεί να ωφελήσει το performance. Ακριβώς επειδή είμαστε και συνεργάτες του performance, αυτό μπορεί να βοηθήσει είτε ένα site το οποίο είναι lead generation, είτε ένα site το οποίο είναι e-shop. Και όλα αυτά μέσα από ένα πραγματικό case study για τον πελάτη μας, Γεκόμηρος, ο οποίος κατάφερε να γεμίσει τις σχολές του, κάνοντας αυτή τη μεθοδολογία. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το πώς οι ενέργειες awareness μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις μας. Νομίζω είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας και θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Η απάντηση κρύβεται σε αυτή τη φράση. Όταν υπάρχει brand affinity, δηλαδή οικειότητα με ένα brand, τότε τα non-branded keywords μπορούν να λειτουργήσουν το ίδιο αποτελεσματικά με τα branded keywords. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους? Στα branded keywords περιέχεται μέσα το brand name. Σαν non-branded, μισθοδοτική μας περίπτωση, θα μπορούσε να είναι το Εκόμηρος Σχολή Μαγειρικής. Τα non-branded keywords δεν περιέχουν το brand name μέσα, οπότε θα μπορούσε να είναι ένα keyword όπως Σχολή Μαγειρικής. Συνήθως, τα non-branded keywords είναι αυτά τα οποία έχουν το μεγάλο volume. Άρα έχουμε ανάγκη το traffic αυτό έτσι ώστε να κερδίσουμε μερίδια αγοράς. Ταυτόχρονα όμως, αυτά τα keywords έχουν και υψηλό cost per click, που σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολα στην αποτελεσματικότητά τους. Πάμε να δούμε πώς αυτό καταγράφεται σε νούμερα. Πώς δηλαδή το brand affinity ωφελεί και κάνει το ίδιο αποτελεσματικά τα non-brand keywords μαζί με τα brand keywords. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Wordstream, αποδείχθηκε ότι όταν υπάρχει brand affinity, δηλαδή η οικειότητα του brand με τον καταναλωτή, αυτό αυξάνει κατά 2 με 3 φορές το click-through rate και το conversion rate, άρα και τις πωλήσεις μας. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν εμείς σαν brand, σαν ένα e-shop ή μια υπηρεσία, έχουμε φροντίσει να συνδεθούμε με τον potential καταναλωτή μας, με τον potential αγοραστή μας, πριν μπει στη διαδικασία να κάνει search ή να κλικάρει τη διαφήμισή μας. Έτσι ώστε να τον προδιαθέσουμε να έχει μια σύνδεση με την υπηρεσία, να νιώσει οικειότητα και να μπορέσει να είναι να κάνει αυτό που εμείς θέλουμε μέσα στο site, που στην προκειμένη περίπτωση να κάνει convert. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί κάνοντας μόνο search marketing δεν αυξάνεις τη ζήτηση για το προϊόν ή την υπηρεσία σου. Όταν ένας καταναλωτής έχει την ανάγκη να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και ψάξει και δεν σε έχει ακούσει ποτέ, τότε είναι πολύ πιθανό να μην ψάξει κατευθείαν τον brand σου. Και αν μπει στη διαδικασία να ψάξει το keyword το οποίο συνδέεται με την υπηρεσία σου και δει το ad σου, τότε είναι πολύ πιθανό να μην το κλικάρει, άρα να μην μπει στο site και να μην αγοράσει από το site. Οπότε αυτό που συστήνουμε εμείς είναι να υπάρχει ένας συνδυασμός ενεργειών search marketing και brand affinity, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση για την υπηρεσία ή τον brand μας. Αυτό είναι και κάτι που εμείς σε Wizard προσπαθούμε να εφησίσουμε σε όλες μας συνεργασίες, γιατί έχουμε δει στην πράξη ότι αυτό ο τρόπος αποδίδει. Πάμε να δούμε πώς παντρέψαμε το branding με το performance. Και για ένα πραγματικό case study, αυτό του Εκόμηρος και για τη Σχολή Μαγειρικής. Η Σχολή Μαγειρικής είναι μια υπηρεσία η οποία έχει πάρα πολλές αναζητήσεις, πάνω από 30.000 αναζητήσεις, και ο Όμηλος έκανε μια σοβαρή επένδυση δημιουργώντας υπερσύγχρονα εργαστήρια στα δύο κτίρια του, σε Αθήνα και Πειραιά. Προκειμένου να εφαρμόσουμε στρατηγική μας, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τις εξής προκλήσεις. Το ένα ήταν ότι υπήρχαν ήδη αρκετοί εδρεωμένοι παίκτες στην αγορά, συνώνυμα της Σχολής Μαγειρικής. Και ότι αυτή η υπηρεσία είχε ένα ίσως τα πιο ακριβά keywords στην ελληνική αγορά, με κόστος πάνω από 3 ευρώ. Μιλάω για τα non-branded keywords, τα οποία επαναλαμβάνω έχουν μεγάλο volume και είναι πολύ σημαντικά να τα αντλήσουμε στο site.
Τι κάναμε? Εφαρμόσαμε μια στρατηγική 5 βημάτων. Βήμα 1. Σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα marketing του Όμιλος Όμηρος, ψάξαμε να βρούμε ένα από τους πιο δημοφιλείς και συμπαθείς, θα έλεγα, σεφ στην ελληνική αγορά, τον Άκη Πετριζίκη, όπου του ζητήσαμε να αναλάβει τη σχολή και να λειτουργήσει ως brand ambassador αυτής. Βήμα 2. Δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική YouTube, video ads, με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικά βίντεο αναλόγως στην εποχικότητα των αναζητήσεων. Την άνοιξη, πολύ καιρό πριν ξεκινήσει η ζήτηση για την υπηρεσία, βγήκαμε με teaser campaign, bumper ads, διάρκειας 6 δευτερολέπτων, συνδέσαμε το όνομα του Άκη συνολικά με το ΙΕΚ και με αυτόν τον τρόπο πετύχαμε μεγάλο reach στα κοινά στόχους. Την κρίσιμη περίοδο του καλοκαιριού, που αποκαλύπτονται τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων, αλλά και οι εγγραφές του Σεπτέμβρη, βγήκαμε με το full version video, όπου εκεί πέρα αποκαλύψαμε το ρόλο του Άκη στη σχολή και με αυτόν τον τρόπο χτίσαμε ένα επιμέρους brand μέσα στο ΙΕΚ Όμηρος, αυτό της σχολής μαγειρικής. Και τον Οκτώβριο, που αρχίζουν και φθήνουν οι αναζητήσεις, διατηρήσαμε το έκο του brand, προβάλλοντας διαφορετικά bumper ads 6 δευτερολέπτων. Βήμα 3. Η στόχευση έγινε σε διάφορους τύπους κοινών, live events, in-market audiences. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να προσεγγίσουμε κοινά, τα οποία πιστεύαμε ότι την κρίσιμη περίοδο θα αρχίσουν να ψάχνουν για τη σχολή μας, αλλά αρκετό καιρό πριν. Κοινά όπως απόφοιτοι κολεγίων, οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να αλλάξουν σταδιοδρομία. Νέοι, οι οποίοι ψάχνουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Και όλα αυτά συνδυάζοντάς τα με πληθώρα δεδομένων και στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης που μας δίνει η πλατφόρμα των Google Ads, προκειμένου να είμαστε πιο αποδοτικοί. Συνδυάζοντάς τα με δημογραφικά στοιχεία, location targeting, real-time data, πληθώρα άλλων signals και cross-device reach. Μέσω αυτού του τρόπου, καταφέραμε να χτίσουμε μεγάλα σε volume κοινά, πάνω βέβαια στο κοινό στόχο που στοχεύαμε, και τα οποία αποθηκεύσαμε σε λίστες remarketing. Αυτές τις λίστες τις αξιοποιήσαμε την κρίσιμη περίοδο των εγγραφών στα search ads. Αυτό κατέστη εφικτό, διότι το volume των διαφημίσεων στο YouTube ήταν αρκετά μεγάλο. Είχαμε τουλάχιστον 500.000 views και 3,5 εκατομμύρια impressions αποκλειστικά στα κοινά στόχους μας. Και βήμα 5, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι αξιοποιήσαμε αυτό το brand affinity, την οικειότητα με τη σχολή του προηγούμενου διαστήματος, την κρίσιμη περίοδο των εγγραφών με δύο βασικούς τρόπους. Δημιουργώντας καμπάνιες στο search, στοχεύοντας στα νέα branding keywords που δημιουργήσαμε, όπως Πετρετζίκης Όμηρος, Μαγειρική Όμηρος, τα οποία είχαν χαμηλό CPC και υψηλά conversion rates, και στοχεύσαμε στα non-branded keywords, που επαναλαμβάνω είχαν το μεγάλο volume, το υψηλό CPC, αλλά στοχεύοντας κυρίως στα κοινά που ήδη είχαν κάνει engaged, που είχαν δει το βίντεό μας. Με αποτέλεσμα να επιτύχουμε χαμηλότερα CPC και υψηλά conversion rates. Τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών οδήγησαν σε 14% αύξηση στο CTR και 32% αύξηση στο conversion rate, year on year, για τις καμπάνιες που στοχεύανε σε non-branded keywords. Το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια, είναι ότι ο ΙΕΚ Όμηρος κατάφερε να γεμίσει και τις δύο σχολές του, σε Αθήνα και Πειραιά, με νέους φοιτητές για τη σχολή μαγειρικής. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέραμε να συνδέσουμε τις brand affinity ενέργειες με την αύξηση των πωλήσεων. Ευχαριστώ πολύ.